Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και χαρούμενη Cyber Monday να έχουμε γιατί όλοι. Γιατί πρέπει να πανηγυρίσουμε και να ευχηθούμε ένα στον άλλο να έχουμε καλή Cyber Monday, τι είναι αυτό? Γιατί όχι, δηλαδή, για ποιο όχι, όχι, λόγο ναι, να μην τι ναι, πιο εύκολα, εύκολα να είναι μια να μέρα πεις... για τις cyber αγορές μας. Μπράβο, mm, γιατί ναι, 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 να μας πεις περί πρόκειται, γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί, γι' αυτό σε ρώτησα. Βεβαίως, ε, η Cyber Monday να πούμε ότι μας ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2005 ακολουθεί την Black Friday και είναι η Δευτέρα μετά την ημέρα των ευχαριστειών ε, τον, ε, την, την Αμερικανική γιορτή. Το Thanksgiving, που λέμε. Δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Είναι η ευκαιρία λοιπόν σε όσου μα το έχουμε ανάγκη να κάνουμε ε, ηλεκτρονικέ αγορέ σε χαμηλότερε τιμέ. Ε, ωστόσο, καλά είναι όλα αυτά. Υπάρχουν όμω ορισμένε οδηγίε που θα πρέπει να ακολουθούμε προκειμένου οι cyber αγορέ μα να είναι πιο αποτελεσματικέ και να μην έχουμε διάφορα παράπονα. Με τη βοήθεια λοιπόν των καρτών μα, θα δούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Πρώτον, την ταυτότητα του προμηθευτή. Ε, δηλαδή. Να είμαστε απολύτω σίγουροι από ποιον παίρνουμε την ιστοσελίδα, να την ελέγχουμε, την ονομασία τη. Ε, αυτά. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντο, συμπεριλαμβανομένων ε, και, και τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων αυτών φόρων, επιβαρύνσεων, εξόδων αποστολή, τυχόν εξόδων σε περίπτωση επιστροφή. Και άλλα τέτοια πραγματάκια. Τρίτος, τρίτη οδηγία ε, είναι η διαθεσιμότητα του προϊόντο, ο τρόπο πληρωμή και αποστολή του προϊόντο. Τέταρτη οδηγία, ασφαλή μέθοδο ε, συναλλαγή. Πώ δηλαδή καταχωρούμε τα στοιχεία μα, πρέπει να εμφανίζεται συγκεκριμένο εικονίδιο με κλειδαριά πάνω αριστερά στο browser μα, να, να ελέγχουμε την διεύθυνση, να ξεκινάει από το HTTPS τη τελεία και την κάθετο. Ε, και τελευταία, το δικαίωμα αιτιολόγητη αζύμενη παναχώρηση και επιστροφής του προϊόντος, σε ημερών, ε, επιστροφή του προϊόντο εδώ 14 ημερών, αν προβλέπεται επιστροφή του προϊόντο στη συγκεκριμένη αγορά. Και έκτη οδηγία, ε, να υπάρχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο ε, στην πλατφόρμα ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα με την αγορά που έχουμε κάνει.